εκτός από την ιδιότητα του κατοίκου που έχω, να πω με τη δημοσιογραφική μου ιδιότητα ότι πρώτος μίλησε ο Μιχάλης ο Σπάσος, που είναι από αυτούς που πρωτοστατούν στους 130 συλλόγους και μπορεί να μιλήσουν και άλλοι, και κάποιοι, κύριε Κουτσούμπα, από αυτούς που θα μιλήσουν είναι μέχρι και φακελωμένοι από εταιρείες. Έχουν διαρρεύσει στοιχεία όπου υπάρχει πλήρες φάκελος για τον καθένα, τι σώει περίεργος τύπος είναι αυτός, και τα βάζει με το κεφάλαιο και τολμάει και αντιστέκεται, μέχρι και παρακολουθήσει τηλεφωνημάτων έχουν γίνει κλπ. Όλα αυτά από το προηγούμενο διάστημα με αφορμή το περιβάλλον. Αμέσως μετά μίλησε ο Σάκης ο Λαζαρίδης, που είναι αντιδήμαρχος εδώ του Δήμου Παύλου Μελά, και προς τιμήν και του Δήμου πήρε ξεκάθαρη θέση εναντίον της καύσης και έτσι δρομολογήθηκαν πιο γρήγορα κάποιες εξελίξεις. Να πω το οξύμορο, μέσα στον κορονοϊό τέθηκε το θέμα της καύσης αυτών των υπολοιμάτων. Δηλαδή, κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Όλη αυτή η μόλυνση του περιβάλλοντος που έχει καταστήσει τους κατοίκους της Δυτικής Θεσσαλονίκης ευπαθείς ομάδες, έτσι, ήρθε μέσω κορονοϊού, που οι πρώτοι που κινδυνεύουν από τον κορονοϊό είναι οι ευπαθείς ομάδες. Δηλαδή, πρώτα μας κάνουν ευπαθείς ομάδες και μετά αφήνουν τον κορονοϊό να μας ξεπαστρέψει. Η καμπάνα στο Δήμο Ευκαρπίας κάθε εβδομάδα σπάει ρεκόρ. Δηλαδή, μπορεί να πεθαίνουν. Το κάναμε χάρη σοβαρού και αστείου συζήτηση την προηγούμενη εβδομάδα. 7, 8, 10 άνθρωποι σε ηλικίες που ακόμα είναι οι άνθρωποι μια χαρά για να ζήσουν. Το προσδόκιμο ζωής πλέον έχει μεγαλώσει πάρα πολύ και όμως φεύγουν. Είναι άνθρωποι εργαζόμενοι, σκληρά εργαζόμενοι, που πάνε από αυτό που λέμε υποκείμενα νοσήματα. Και όλα αυτά είναι θρομβοεμβολές, είναι αναπνευστικά προβλήματα, είναι προβλήματα του Τιτάν. Εγώ, επειδή εσείς είστε και μέσα στη Βουλή και αυτά τα θέματα έτσι θεσμικά πρέπει να συζητιούνται και να λύνονται, θέλω μόνο να πω το εξής. Στο θέμα του Τιτάν τέθηκε το ζήτημα του να κάψουμε αυτού του είδους τα κάψιμα, γιατί τα άλλα είναι ακόμα πιο καρκινογόνα. Δέστε που φτάσαμε, να πρέπει να επιλέξουμε το λιγότερο χειρότερο. Δηλαδή να πεθάνουμε ίσως λίγο πιο αργά από ότι άμα κάψουμε το PET-COP. Εγώ λέω ότι ίσως πρέπει να τεθεί σε πολύ υψηλό επίπεδο, δηλαδή βουλής, και να πάρθουν αποφάσεις και να ψηφιστούν νόμοι, άμα αυτού του είδους τα εργοστάσια δεν μπορούν να λειτουργήσουν σε κατοικημένες περιοχές, πρέπει να φύγουν από τις κατοικημένες περιοχές. Αλλιώς, καλύτερα να μην λειτουργούν. Γιατί τίθεται στην κάθε τοπική κοινωνία και του Βόλου, που έχει τρομερό πρόβλημα, το δίλημα δουλειές ή υγεία. Αν είναι δυνατόν, μέχρι τώρα πιστεύαμε ότι το σημαντικότερο που μπορούσαν να μας πάρουν είναι τα σπίτια μας ή τη δουλειά μας. Και ξεχνάμε ότι υπάρχει και πιο σημαντικό περιουσιακό στοιχείο από αυτά, που είναι η υγεία μας. Λοιπόν, κάποια στιγμή πρέπει να γίνει ξεκάθαρο ότι δεν πρέπει να μπαίνει στις τοπικές κοινωνίες στο δίλημα τι είδους μόλυνση θέλουν, αλλά πρέπει κάποιος, η πολιτεία η ίδια, να παίρνει τις αποφάσεις έτσι ώστε να μην κινδυνεύει ούτε στο ελάχιστο η ανθρώπινη ζωή. Δεν την θυσιάζουμε την ανθρώπινη ζωή για την οποιαδήποτε μορφή ανάπτυξης και ανάκαμψης της οικονομίας. Αυτό ήθελα να πω και φροντίστε με όλα τα υπόλοιπα να κάνετε ξανά ένα φάκελο. Δεν έχουμε παράπονο, γίνονται πολλές ερωτήσεις και επερωτήσεις μέσα στην Βουλή, αλλά για να τεθεί το θέμα δυνατά, γιατί δεν είναι ξέχωρο αυτό το θέμα από τα προβλήματα που συνολικά αντιμετωπίζει η Δυτική Θεσσαλονίκη. Η Δυτική Θεσσαλονίκη, αν αποτελούνταν από πολίτες που ήταν ισχυροί και είχαν οικονομικές δυνατότητες και είχαν πρόσβαση και στην πληροφορία και στην εξουσία, θα τα λύνανε αυτά τα προβλήματα. Το γεγονός ότι είμαστε ανίσχυροι σε όλα τα υπόλοιπα φέρνει και αυτό το αποτέλεσμα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.